Στον κόδωνα του κινδύνου έκρουσε η πολεοδομία για το κτίριο επί των οδών Μίνο και Μιχαήλ Αρχαγγέλου στη Θέρη στο Εράκλειο, το οποίο μέσα από την ανταλλαγή εγγράφων με την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Ηρακλείου, όπω αποκάλυψε το νέα -κρίτη περιγράφεται ω επικίνδυνο και χρήση εκένωση. Με τον αρμόδιο ωστόσο αντιδήμαρχο να εξηγεί ότι δεν υφίσταται ζήτημα στατικότητα και πω οι όποιε εργασίε επισκευή έχουν ήδη ολοκληρωθεί σε ένα μέρο του κτηρίου, ενώ υπολείπονται κάποιε ακόμη για το υπόλοιπο. Στι 19 Σεπτεμβρίου, μια αυτοψία τη πολεοδομία ε, ε, προέκυψε ένα έγγραφο στατική ε, ουσιαστικά επάρκεια του κτηρίου, το οποίο με μια κοινή αυτοψία τη τεχνική υπηρεσία και τη πολεοδομία, με ορθή επανάληψη, ε, διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει καμία επικινδυνότητα σε σχέση με τη στατική επάρκεια του κτήριου. Το κτήριο έχει τους τελευταίους μήνες μπει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της πολιοδομίας με τον Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Μέριμνας να ξεκαθαρίζει ότι μέσα στους χώρους μπορεί να βρίσκονται ακόμη και να εργάζονται υπάλληλοι του ΚΚΙΦΑΠΗ, του Κέντρου Πρόληψης Εξαρτήσεων και ΣΑΝ Ηρακλείου. Και του προγράμματο εφήβων του Κεθεά. Ωστόσο, από τον περασμένο Σεπτέμβριο δεν έχουν επιστρέψει οι ωφελούμενοι του Κεκυφαπή, πρώην Καπή, αφού και τότε είχε κριθεί και πάλι από την πολεοδομία ότι πρέπει να εκενωθεί όπω και έγινε. Ωστόσο, η τεχνική υπηρεσία απεφάνθηκε ότι μπορούσε εκ νέου να χρησιμοποιηθεί χωρί να τίθεται θέμα ασφαλεία. Κρίθηκε ότι δεν έχει κάποιο πρόβλημα σημαντικό το κτίριο. Σε εκείνη τη χρονική στιγμή μέσα στο καλοκαίρι. ναι, ναι, ναι. ναι. Έγιναν και κάποιες εργασίες. Έχουν γίνει εργασίες που οι εργασίε αυτέ αφορούν μικρά προβληματάκια που έχουν, έχει το κάθε κτίριο. Υπήρχαν κάποια ζητήματα σε σχέση με του ε, σοβάδε και με το κτίριο, με ε, λεπτομέρειε του κτίριου, οι οποίε έχουν αποκατασταθεί στο, στην πιλωτή και στον πρώτο όροφο. όπου σήμερα που μιλάμε, ε, μπορεί να αποδοθεί σε χρήση καιρό. Τώρα μπορεί να αποδοθεί σε χρήση στου του κτίριου. Για προβλήματα που συνδέονται με σοβάδε που πέφτουν και τμήματα του κτίριου, που δεν έχουν να κάνουν όμω με τη στατικότητά του έκαναν λόγο τόσο ο κύριο Ισαμάκης, όσο και ο κύριο Τσαγκαράκη, που επισήμαναν ότι καμιά απόφαση δεν θα ληφθεί αν δεν έχουν ολοκληρωθεί όλε οι εργασίε που απαιτούνται. Συμπληρώνοντα ότι ένα μέρο του κτηρίου είναι ήδη έτοιμο, ενώ αναμένεται μέσα στο επόμενο διάστημα να ολοκληρωθούν οι εργασίε και στο υπόλοιπο. Θα αφαιρεθούν κάποιες λεπτομέρειες και θα συντηρηθεί το κτίριο ε, με κάποιες λεπτομέρειες που απαιτούνται και το αμέσως επόμενο διάστημα θα αποδοθεί κανονικά στους ε, δημότες. Έτσι κι αλλιώς έχει βγει η εργολαβία που θα, το κτίριο θα φτιαχτεί μια και καλή. Δεν το συζητάμε αυτό. Αυτό ή, ήδη έχουμε μιλήσει με την τεχνική υπηρεσία που έχει, ε, έχει ήδη αναθέσει την εργολαβία. Πάντω, την κατάσταση του κτηρίου φαίνεται να μην γνωρίζουν οι ανικοί των ορόφων που δεν έχουν ακόμη επισκευαστεί, δηλαδή οι υπηρεσίε του Κεσάν και, και του Κεθεά, που όμω εξακολουθούν να εργάζονται όπω και οι εργαζόμενοι του Κεκυφαπή, όχι όμω και οι ωφελούμενοι που δεν έχουν ακόμη πρόσβαση στο κτίριο. Το κτίριο δεν χρησιμοποιείται από τους ωφελούμενους του ΚΚΙΦΑΠΗ. Οι υπηρεσίες είναι μέσα, δεν έχουμε κάποιο θέμα. Ε, αυτή τη στιγμή υπα... ε, ε, οι υπηρεσίες με έχουν ενημερώσει ότι μέσα στα επόμενα 24 ώρα θα γίνει επανέλεγχος του κτιρίου για να δοθεί και στους ωφελούμενους.